Φοδρές καταστροφέ στι αγροτικέ καλλιέργειε σε μεγάλο μέρο του νομού Πιερίας επέφερε η πρόσφατη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Χαρακτηριστικέ είναι οι δηλώσει παραγωγού τη περιοχή για τη ζημιά που έπαθε η καλλιέργεια ακτινιδίου, καθώ η χαλαζόπτωση ήταν μικρή διάρκεια μεν, αλλά έντονη και χτύπησε τα φυτά επάνω στα μπουμπούκια. Στη Γανόχωρα βρισκόμαστε στην τοποθεσία Φτεροτόπια. Είναι μια περιοχή με ακτινίδια και την πέμπτη το βράδυ στις 9 παρα 5 το βράδυ ε, ακολούθησε, επήλθε ακολούθησε μια χαλαζόπτωση η οποία μέσα σε 10-12 λεπτά χτύπησε τα ακτινίδια, τα βρήκε στον μπουμπού πάνω, έσπασε τα κορυφαία βλαστάρια στη φωλιά του δέντρου Τρίψε τα φύλλα και έριξε τα μπουμπούκια, τα έριξε κάτω σε μεγάλο ποστό άνω του 70-80%. Οι οι αγρότες της περιοχής κινητοποιούνται για μαζικές προσφυγές προς τον ΕΛΓΑ για τη διεκδίκηση των αποσμιώσεων τους η ζημιά είναι μεγάλη. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τα δηλώσουμε από Δευτέρα να κάνουμε ανακοίνωση στον ΕΛΓΑ για να έρθει η Διευθύντρια Τρίτη Τετάρτη να δει τη ζημιά που έχουμε υποστεί. Αυτό θέλουμε και να το γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους της νομαρχίας και της Υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης να επιληφθούν του θέματος διότι είχαμε μια καλή χρονιά φέτος, πιστεύαμε ότι θα είχαμε μια καλή παραγωγή αλλά οι καιρικέ συνθήκες δεν μας το επιτρέψανε και από ό,τι ακούμε συνεχίζει και ο καιρός να είναι άστατος.